Ξεκίνησε από σήμερα η καταβολή των οφειλών για το μεταφορικό ισοδύναμο για το Δεκέμβριο του 2022. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν τμηματικά πληρωμές για το 2023. Πάγιο παραμένει το αίτημα των ισιωτών και των επιχειρήσεων για άμεση καταβολή των οφειλών για τις μετακινήσεις τους. Ξεκίνησαν από σήμερα Παρασκευή, τελικά, οι πληρωμέ για το μεταφορικό ισοδύναμο και συγκεκριμένα με εισιτήρια που εκδόθηκαν το Δεκέμβριο του 2022. Οι πληρωμέ των οφειλών γίνονται με το σταγονόμετρο και, όπω αναφέρουν πηγέ του Υπουργείου Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική, θα εξοφληθεί τώρα το 2022 και το αμέσω επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι πληρωμέ για το 2023. Ο Υφυπουργό Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική Γιάννη Παπά είχε προαναγγείλει κατά την παρουσία του στη Μιτυλίνη πριν από δύο εβδομάδε περίπου την έναρξη των πληρωμών με στόχο σταδιακά, όπω είπε, να εξομαλυνθούν και να μην παρουσιάζονται οι καθυστερήσει, οι οποίε ήδη δημιουργούν εύλογα παράπονα από του πολίτε καθώ και κλίμα αβεβαιότητα για την πορεία του μέτρου.